είπα τους παοξίδες. Θα λέει τη ΣΥΡΙΖΑ και θα κλαίει. Διότι και τους τρολάρια κιόλας. Όποιος είναι νεοδημοκράτης παοξίδες είναι βλάξης, τους έλεγα. Μα ρε καλά τους λέω ο Ζουράρης, μπορεί να είναι τρελός, αλλά είναι καλός τρελός. Έχει ωραίες απόψεις, μορφωμένος και τα λοιπά. Τους είπε καθίστε καλά ρε. Άμα λέει δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τροπήθηκε η κατάσταση. Τώρα με τη Νέα Δημοκρατία λέει περάστε καλά. Και το Ζουράρης. Αποδεικνύεται ότι ο Ζουράρης μπορεί να είναι τρελός αλλά τα λέει καλά. Εγώ τον πάω το Ζουράρη, με το Ζουράρη τα έχω καλά. Το καταλάβαμε. Λοιπόν, πάμε, έχουμε τον Κωστή ή να πάω σε βίντεο. Σε έχουμε, Κώστα. Βέβαια. Με έπαιρνες τηλέφωνο πριν. Με έπαιρνες τηλέφωνο και με τρέλανες. Λοιπόν, κοίταξε. Ήδη υπάρχουν διαμαρτυρίες από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Τώρα πήραν χαμπάρι. Ωραία. Ήταν μισά ώρα πριν, δεν πήραν χαμπάρι. Και βρίζουν τον Αβγενάκη, να πούμε. Και στο γήπεδο λες τώρα, έτσι. Όχι στο γήπεδο. Και στο κανάλι του Σαββίδη και στα site. Πήγανε στο SDNA. Όλοι δηλαδή έχει πάρει καθαρά πολιτικές προεκτάσεις το θέμα. Παίρνει πολιτικές προεκτάσεις και θεωρούν ότι ο κύριος Αβγενάκης, επειδή τα καλά με τον κύριο Μαρινάκη, έκανε αυτή την επιτροπή. Δεν ξέρω τώρα, επειδή είναι η μήχρονα στην Τούμα 0-0, ήδη ακούγονται συνθήματα και η υπόθεση χρωμάει λίγο παρούτη. Ευτυχώς δεν έχει πολύ κόσμο στην Τούμα, γιατί το μάτς δεν είναι εμπορικό, ας πούμε, και Δευτέρα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, Ιβάν Σαββίδης δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση μέχρι στιγμής. Ήδη όμως στο κανάλι το οποίο εργάζεται, το οποίο έχει, μιλάει για σκάνδαλο, όπως μιλάει για σκάνδαλο το SDNA, το οποίο είναι ένα site το οποίο είναι φιλικό προς τον κύριο Σαββίδη. Φαντάζομαι και εδώ που δουλεύω, να αρχίσει το κλάμα να πέφτει η βολίδα, γιατί όπως και να το κάνουμε. Απλά εγώ να υπενθυμίσω ότι είναι εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού και όχι απόφαση. Μην δημιουργούνται παρερμηνείς και παρεξηγήσεις. Ναι, αλλά εδώ παίρνουν τηλέφωνο στη γραμματεία και ρωτάνε τι γίνεται. Έχουν σε παράνοια έρθει άνθρωποι και ρωτάνε, παοξίδες λογικά, αυτή η επιτροπή καινούρια. Ρωτάνε εδώ τους δημοσιογράφους. Είναι του Ολυμπιακού ή δική μας. Εδώ πάνω δώσει ρεπορτάζ. Ποιος ελέγχει. Αυτή η επιτροπή ήταν το Αβγενάκη. Υπενθυμίζω ότι... Αυτή η επιτροπή ή του Μαρινάκη. Υπενθυμίζω ότι με τελική εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού υποβιβασμός για ΠΑΟ και Ξάνθη με ψήφους 3-2. Από εκεί και πέρα πάει στο πειθαρχικό όργανο της Super League. Και εκεί θα κριθεί το μέλλον των δύο ομάδων για την Ξάνθη. Τα πράγματα, όπως είχες προβλέψει, είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί υπήρξε εισήγηση και για το άλλο θέμα του μετοχολογίου, που είναι επίσης εισήγηση για υποβιβασμό. Έτσι, άρα... Ξάνθη, δεν λιτώνει. Είναι γνωστό. Ξάνθη δεν λιτώνει. Το ξέρουν κύριοι. Αλλά το θέμα είναι... εάν δημιουργηθεί κατάσταση με τον ΠΑΟΚ, αν η Super League είναι του ΠΑΟΚ ή του Ολυμπιακού, αυτή που θα ψηφίσει. Λοιπόν, πάμε εμείς σιγά σιγά στο πρώτο βίντεο της εκπομπής. Μια καλή βιβλία, δεν πιάνονται. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα tweet από τον Λευτέρη Αβγενάκη, τον Υφυπουργό Αθλητισμού, ένα λεπτό πριν. Η κυβέρνηση σέβεται το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου και την κρίση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται η πλέον επαχθής ποινή του υποβιβασμού σε ιστορικές ομάδες χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση. Σωστό είναι αυτό. Βέβαια. Μην φτάνουν σε τέτοιο σημείο. Ναι. Αντιαλύστο σύμπαν. Ενθαρρυντικό το βλέπω αυτό για ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Θα διαλύσει και το πρωτάθλημα όλο, άμα αρχίσουν τέτοια. Ναι. Βέβαια, τι απίστευτο. Στο τέλος βάλε να παίζεις με τη Δόξα Δράμα και με το Νεργοτέλη. Τι να κάνεις, κάνεις τέτοιο πρωτάθλημα. Κώστα, το άκουσες. Ποιο, τον Αβγενάκη. Ναι. Εντάξει, έπρεπε να βγει να πει κάτι ο Αβγενάκης. Ο Αβγενάκης θεωρούν στον ΠΑΟΚ ότι είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, όπως πέρσι, πρόπερσι, θεωρούσαν τον Βασιλιάδη οι Ολυμπιακοί
ότι είναι με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι και τα κόμματα έχουν συμπάθει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέει από τη μία θα πρέπει να. Η κυβέρνηση σέβεται το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ναι, αλλά, από την άλλη, λέει, δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται η πλέον επαχθής ποινή του υποβιβασμού σε ιστορικές ομάδες χωρίς να υπάρχει απόλυτη τεκμηρίωση. Βέβαια, για την απόλυτη τεκμηρίωση το πόρισμα θα βγει από το πειθαρχικό όργανο της Super League, με βάση την εισήγηση η οποία βγήκε σήμερα από την Επιτροπή. Ξέρουμε πώς αποτελείται. Πώς θα ψηφίσετε εκεί. Δεν τα, τίποτα, Γιάννη, είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδος. Και λέγεσαι, ένας είναι αθλητικός δικαστής. Είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδος και λέγεσαι Μητσοτάκης. Ναι. Θα πας κατευθείαν σε επιτροπές. Ναι. Μέσα. Ναι. Με χαστούκια. Με χαστούκια, ρε, θα μου διαλύσετε στο ποδόσφαιρο. Υποβασμό. Εδώ. Κάτσε, ρε. Ναι. Χώρες, πολιτείες είναι. Τα διαλύσεις. Θα κάνεις ένα ποδόσφαιρο. Ωραίο. Τι σε πειράζει, Φερρυππίν. Ολυμπιακός. Κάνει ωραία, σωστά τη δουλειά του. Mm-hmm. Μαρινάκη, τίμια, ηθικά, όμορφα, ωραία. Ωραία την κάνει ο Παναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ. Τι σε πειράζει, δηλαδή, επειδή είναι στη Θεσσαλονίκη. Αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, ας το πάρει. Mm-hmm. Πώς θα το πάρει όμως, κατά όταν οι άλλοι είναι πιο καλά. Απόφαση. Τι θα περνάμε κατευθείαν, εσύ το παίρνεις, φύγε, έλα εσύ. Τι είναι αυτό τώρα, αντιαλύσεις το ποδόσφαιρο τώρα. Mm-hmm. Πώς θα γίνει. Κατάλαβα. Μητσοτάκης λοιπόν, κατευθείαν και σε επιτροπές, ρε. Σε επιτροπές, ρε. Σας πετάξω με τις κλωτσές έξω. Και βάλω άλλους. Αμέσως. Μήπως γι' αυτό βγει ο Βιεννάκης και μπράβο, έκανε αυτό το ποδόσφαιρο. Πιάσαμε το ποδόσφαιρο, τώρα το διαλύσουμε. Δηλαδή θα αρχίσουμε νότος βορράς. Πόλεμο. Και θα έρθει ο Ερντογάν να μπει μέσα και θα λέει ο βορράς, πολεμείτε εσείς από τον νότο. Έτσι. Άσε με τώρα. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι για μερακλίδες.